Rocket. Ο εκνευρισμός τώρα στην Τουρκία είναι φανερός, κυρίες και κύριοι, μετά και τις κινήσεις της Ελλάδας σε διπλωματικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Και Γεωργία Γαραζιώτη, αυτός ο εκνευρισμός μεταφράζεται και στις συνεχείς παραβιάσεις που παρατηρούμε το τελευταίο 24ωρο. Έτσι είναι, Μίνα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν στον ουρανό του Αιγαίου και δείχνουν παράλληλα την ενόχλησή τους για την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ικανότητας, η οποία έγινε αντιληπτή πρόσφατα, μάλιστα, από τις μεγάλες ασκήσεις που έγιναν στην Λέσβο και στη Ρόδο, Κολοσσός 22 και νυχτερινή αστραπή. Χθες, λοιπόν, η τουρκική αεροπορία έστειλε 19 μαχητικά αεροσκάφη μαζικά, εκ των οποίων 12 οπλισμένα, να παραβιάσουν τον εθνικό ενέργειο χώρο στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Καταγράφηκαν συνολικά 70 παραβιάσεις του εθνικού ενέργειου χώρου, 37 από αυτές μάλιστα ήταν από μαχητικά αεροσκάφη. Ελληνικά μαχητικά έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν τα τουρκικά αεροσκάφη. Ακολούθησαν σκληρές αερομαχίες, 7 εμπλοκές μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, καθώς οι Τούρκοι δεν έφεραν. Εκτείνεται, θα πεθάνουμε όλοι!